Μάθημά μας από το βιβλίο Δανιήλ, στη σελίδα 785, το δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 785, δεύτερο κεφάλαιο από το βιβλίο Δανιήλ. Και εν το δευτέρο έτη της βασιλείας του Ναβουγοδονόσορ, ο Ναβουγοδονόσορ ενυπνιάστη εν ύπνια και ταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού και είπε ο βασιλεύς να καλέσω σοι τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους για να φανερώσει προς τον βασιλέα τα ενύπνια αυτού. Ήλθαν λοιπόν και στάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς ενυπνιάστην ενύπνιον και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το ενύπνιον. Και λάλησαν οι χαλδαίοι προς τον βασιλέα Συριστή, λέγοντες «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα, είπε το ενύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλουμε φανερώσει την ερμηνεία». Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε προς τους χαλδαίους «Το πράγμα διέφυγε να παιμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον και την ερμηνεία αυτού, θέλετε καταμελιστεί και εκεί εσάς θέλουσι γίνει κοπρώνες. Αλλά εάν φανερώσετε το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε λάβει παρεμού δώρα και αμοιβάς και τιμήν μεγάλη. Το ενύπνιον λοιπόν και την ερμηνεία αυτού φανερώσατε εις εμέ». Απεκρίθησαν εκ δευτέρου και είπαν «Ας είπε ο βασιλεύς το ενύπνιον προς τους δούλους αυτού και εμείς θέλουμε φανερώσει την ερμηνείαν αυτού». Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε «Επαληθείας καταλαμβάνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε τον καιρόν βλέποντες ότι διέφυγε ένα παιμού το πράγμα. Αλλά εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον, αυτή μόνη η απόφαση είναι δια σας, διότι συνεβουλεύτηκε να είπετε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροσθέν μου, έως σου παρέλθει ο καιρός. Είπατε μη λοιπόν το ενύπνιον και θέλω γνωρίσει ότι δύναστε να φανερώσετε εις εμέ και την ερμηνείαν αυτού». Απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι έμπροσθεν του βασιλέως και είπαν «Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης δυνάμενος να φανερώσει το πράγμα του βασιλεός, καθώς δεν υπάρχει ουδής βασιλεύς, άρχων ή διοικητής, ώστις να ζητείτε αυτά πράγματα παρά μάγου ή επαλιδού ή χαλδαίου. Και το πράγμα το οποίο ο βασιλεύς ζητεί είναι μέγα, και δεν είναι άλλος δυνάμενος να φανερώσει αυτό έμπροσθεν του βασιλέως, εκτός των θεών, των οποίων η κατοικία δεν είναι μετασαρκός. Δια τούτο εθυμώθη ο βασιλεύς και οργίστη σφόδρα και είπε να απολέσωσει πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Και εξήλθεν η απόφαση και η σοφία θανατώνοντο, εζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους αυτού δια να θανατώσωσιν αυτούς. Και απεκρίθη ο Δανιήλ μεταφρονήσεως και σοφίας προς τον Αριόχ, τον αρχισωματοφύλακα του βασιλέως, ώστις εξήλθε δια να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Απεκρίθηκε είπε προς τον Αριόχ τον άρχοντα του βασιλέως, «Διατί η βιαία αυτή απόφαση παρά του βασιλέως?» Και ο Αριόχ φανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Και εισήλθεν ο Δανιήλ και παρεκάλεσε τον βασιλέα να δώσει καιρόν σε αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Και πήγαινε ο Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και γνωστοποίησε το πράγμα προς τον Ανανίαν, προς τον Μισαήλ και προς τον Αζαρίαν, τους συντρόφους αυτού, για να ζητήσω συν έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ και οι σύντροφοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών της Βαβυλώνος. Και το μυστήριον απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Τότε ευλόγησαν ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού και λάλησαν ο Δανιήλ και είπεν «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένο από του αιώνος και έως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμης, και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς, δίδει σοφία εις τους σοφούς και γνώση εις τους συνεστούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθαία και τα κεκριμένα. Γνωρίζει τα εν το σκότι και το φως κατοικεί μετ' αυτού. Σύ Θεέ των πατέρων μου, ευχαριστώ και σε δοξολογώ, ώστις μη έδωκα σοφίαν και δύναμην και έκαμες γνωστόν εις εμέ ότι εδεήθημεν παρά σου. Διότι εσύ έκαμες γνωστήν εις εμάς του βασιλέως την υπόθεση». Υπήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίον ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνος, υπήγε και είπε προς αυτόν ούτω «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνος, εισαξών με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνείαν προς τον βασιλέα». Και εισήξεν ο Αριόχ μετασπουδής
τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως, έβρικα άνδρα εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα ως της θέλει φανταστείαν εις τον βασιλέα. Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιον το οποίον είδων και την ερμηνείαν αυτού. Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαειδή μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως της αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνει γνωστόν εις τον βασιλέα Ναβουγοδονόσορ τι μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες. Το ενύπνιόν σου και εωράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι άφτε. Βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου ανέβησαν εις τον νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλη γενέστε μετά ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εισέ τι μέλη γενέστε. Πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριον τούτο δεν απεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποία έχω εγώ μάλλον παραπάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Συ βασιλέφε θεώρης και ειδού εικόν μεγάλη, εξαίσιος ή το εκείνη εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρή αυτής εκ χαλκού, εκ νήμε αυτής εξ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εξ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης έως σου απεκόπει λίθος άνευ χειρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εξ σιδήρου και πυλού και κατεσυνέτριψεν αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο γαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδείς τόπος ευρέθη αυτόν. Ο δε λίθος ο χτυπήσα στην εικόνα έγινεν όρος μέγα και γέμισεν όλην την γην. Τούτο είναι το ενύπνιον και την ερμηνεία αυτού θέλομεν υπή ενώπιον του βασιλέως. Συ βασιλεύ είσαι βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε εισέν βασιλείαν, δύναμη και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ιοί των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησεν κύριον επί πάντων τούτων. Συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδερος, καθώς ο σίδερος κατακόπτει και κατελεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδερος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδε τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πυλού κεραμαίος, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη, πλην θελημένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδε των σίδερων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού, ούτω η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων, πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδερος δε μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία νήτης εις τον αιώνα δε θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δε θέλει περάσει σαν ο λαόν. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας. Αυτή δε θέλει διαμένει στους αιώνας, καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους ανευκυρών και κατεσυνέτριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει μετά ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε επί πρόσωπον
και προσεκίνησε το Δανιήλ και προσέταξε να φέρω σε αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς το Δανιήλ είπε, επαληθείας, ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων. Και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο. Τότε ο βασιλεύς εμεγάλυνε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν σε αυτόν και κατέστησε αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας του σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται εχμαλωτισμένος στη Βαβυλώνα και μάλιστα σε όλες τις επαρχίες της Βαβυλώνος κάτω από την κυριαρχία των Χαλδαίων. Η Ιερουσαλήμ είναι κατεστραμμένη, ο ναός κατεστραμμένος, τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατεστραμμένα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το λαό αυτό σωτηρίας και συνέχισης της ύπαρξής του. Γιατί συνήθως όταν ένας λαός μεταφέρεται, διαλύεται. Όμως αυτός ο λαός δεν είναι προς διάλυση, είναι προς ευλογία. Αυτός ο λαός δεν είναι προς απώλεια, είναι για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη δόξα Του. Και από τη στιγμή, αγαπημένα μου αδέλφια, που ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Χριστού, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, που δεν είναι προσδιορισμένα για αυτόν η απώλεια, αλλά από τη στιγμή που τον προεγνώρισε ο Θεός, τον προώρησε να γίνει σύμμορφος της βασιλείας, σύμμορφος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, να γίνει ιερεύς και βασιλεύς του υψίστου στον ουρανό. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σχεδιάζει ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο από εμάς. Οι γονείς συνήθως σχεδιάζουν, κάνουν σχέδια για τα παιδιά τους. Και αν κάποιος είναι πολιτικός μηχανικός, θέλει το παιδί του να γίνει πολιτικός μηχανικός για να συνεχίσει την καριέρα του. Να χτίζει. Αν κάποιος είναι βιομήχανος, εκεί είναι τα πράγματα που τον προετοιμάζει για διάδοχο. Και προετοιμασία να δείτε, ανθρώπινη. Όταν κάποιος έχει παιδί και είναι δικηγόρος και έχει μεγάλο δικηγορικό γραφείο, η αγωνία του και ο πόθος του είναι να γίνει το παιδί του δικηγόρος. Εμείς όμως έχουμε έναν πατέρα αιώνιο και ουράνιο και ο πόθος του είναι να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αλληλούια! Βλέπετε ότι τον άνθρωπο τον έχει φτιάξει ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωση. Αν θέλεις να δεις τι σκέφτεται ο Πατέρας Θεός για σένα, αναλογήσου τι σκέφτεσαι εσύ για τα παιδιά σου. Και όσο πιο αγαθός είναι ο Πατέρας, τόσο πιο πολύ μοιάζει στο Θεό. Και ο Πατέρας μας θέλει να μας έχει αιώνια μαζί Του. Αυτός ο λαός, λοιπόν, ο λαός Ισραήλ έχει ένα έργο να κάνει. Και ο Θεός έχει ένα έργο να κάνει μαζί με αυτό το λαό. Βρέθηκε τώρα βέβαια σε μεγάλη δοκιμασία και ταλαιπωρία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε το ευλογημένο σχέδιο του Θεού για το λαό αυτό. Γι' αυτό και πριν εχμαλωτιστεί και μεταφερθεί, ο Θεός του είχε δώσει υπόσχεση. 70 χρόνια θα μείνεις εκεί, μέσα θα γνωρίσεις την αμαρτία σου και θα μετανοήσεις. Δεύτερον, θα επιστρέψεις σε μένα και θα είσαι έτοιμος για να συνεχίσω εγώ το έργο μου μαζί σου, αλλά και να συνεχίσεις και εσύ το έργο σου στην παρουσία μου. Και τρίτον, μέσα σε αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας που πρέπει να σε φέρω, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αλλά αντιθέτως, και εκεί στην εξορία, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε προστατεύω και θα σε υπερασπίζομαι, αλλά και θα σε ευλογώ.
Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα πει θα σε ευλογώ. Τι σημαίνει θα σε ευλογήσω. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα σε ένα λαό εχμαλωτισμένο και δούλο. Και αδελφοί αγαπητοί, αν ξεχάσουμε όλα όσα διαβάσαμε και φτάσουμε να διαβάσουμε μόνο το τελευταίο. Τότε ο βασιλεύς, ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα, ο βασιλεύς Ναβουγοδονόσορ έπεσε επί πρόσωπον και προσεκίνησε το Δανίηλ. Για πάμε κατευθείαν εκεί. Και προσέταξε να προσφέρωσει σε αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Το Δανίηλ, ο Δανίηλ τι ήτανε. Ένα παιδάκι εχμαλωτισμένο που βρέθηκε στα ανάκτορα του Ναβουγοδονόσορα, έβαλε στην καρδιά του να μείνει άγιος, καθαρός, να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως και από τον ίνον του βασιλέως που έπρεπε να παίρνει. Ο Θεός δέχθηκε τη θυσία του, την προσφορά του και τον ευλόγησε και του έδωσε σοφία, σύνεση, του έδωσε αποκάλυψη και έμεινε μαζί με τους τρεις συντρόφους του, τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, μέσα στα παλάτια του Ναβουγοδονόσορα, ανάμεσα σε τόσους πολλούς άλλους μάγους, επαϊδούς και σοφούς που εξυπηρετούσαν και υπηρετούσαν τον Ναβουγοδονόσορα και τους άρχοντες του βασιλείου. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να συμβεί, ώστε ο αυτοκράτορ, ο Ναβουγοδονόσορ, να πέσει και να, όχι νεαρός, ένας μεγάλος άνθρωπος με τεράστια πείρα, δόξα, δύναμη, εξουσία, ό,τι ήθελε έκανε, θανάτωνε, ελευθέρωνε, φυλάχιζε, εχμαλώτιζε, ήταν πλανητάρχης της εποχής εκείνης. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποιος θα μπορούσε να μας πείσει ότι είναι δυνατόν αυτός ο πλανητάρχης να βρεθεί μπροστά στο νεαρό παιδί το Δανίηλ, να γονατίσει μπροστά του, να τον προσκυνήσει, να του προσφέρει προσφορές και θυμιάματα και να αποκριθεί προς αυτόν ότι αληθινά ο Θεός σου, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις αυτό το μυστήριο. Αλληλούια. Μόνο ο Θεός τα κάνει αυτά, αδερφοί. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά. Και όχι μόνο αυτά και ακόμη περισσότερα. Δόξα στον Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Δανίηλ? Τίποτα δεν είναι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Ένα ήταν το χαρακτηριστικό του. Ενδιαφέρθηκε για τον αγιασμό του. Ενδιαφέρθηκε να μείνει υποτεταγμένος στο λόγο του Θεού. Ενδιαφέρθηκε να αρέσει στο Θεό. Μακάρι αυτό να είναι και το δικό σου και το δικό σου και το δικό μου χαρακτηριστικό. Ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους ο Θεός. Ανθρώπους που να ενδιαφέρονται αφενός μεν για τη δόξα του Θεού, αφετέρου όμως μέσα από τη δική τους ταπείνωση. Ενδιαφέρονται πραγματικά να αρέσουν στο Θεό και όχι στους ανθρώπους, ούτε και στους εαυτούς τους. Δεν ενδιαφέρονται να αρέσουν στον εαυτό τους, να αρέσουν στους ανθρώπους. Χαίρονται και ευαρεστούνται ένα πρόσωπο να δοξάζεται στη ζωή τους, ο παντοδύναμος Θεός, και τον εαυτό τους να τον θεωρούν από μόνοι τους δούλο, όχι ανθρώπων, αυτοκρατόρων ή βασιλέων, δούλο του Θεού. Και να υπηρετούνε όχι ανθρώπους, αλλά να υπηρετούνε το μόνο ζωντανό, αιώνιο και αληθινό Θεό. Δεν είναι σπουδαίο αυτό. Δεν είναι κάτι που να απαιτεί θυσίες, να απαιτεί ξέρω εγώ αφιερώσεις, μοναστήρια, δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι μόνο μία μικρή απλή απόφαση. Να πάρεις μία απόφαση. Ένα πράγμα να σε ενδιαφέρει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Τόσο απλό. Μα τόσο απλό και ακόμη πιο πολύ απλό.
Ένα πράγμα να σε ενδιαφέρει. Τι θέλει, τι με θέλει ο Θεός να κάνω τώρα και κάθε στιγμή στη ζωή σου. Σαν τι θα θέλει ο Θεός να κάνω. Ένα πράγμα απλό. Πώς θέλει ο Θεός να συμπεριφέρομαι στη γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη. Πώς θέλει ο Θεός να συμπεριφέρεσαι στον άντρα σου. Πώς θέλει ο Θεός να συμπεριφέρεσαι μέσα στην εκκλησία. Πώς θέλει να συμπεριφέρεσαι ο Θεός στα παιδιά σου. Πώς να θέλει. Πώς σε θέλει ο Θεός στη δουλειά σου. Τι να θέλει ο Θεός. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν θέλει πολλά πράγματα. Τι να θέλει ο Θεός. Θέλει την προσευχή μας. Να θέλει τη δοξολογία μας. Τι να θέλει ο Θεός. Τι μεγάλο να θέλει ο Θεός να το κάνω για να βρω, να βρίσκω εύνοια από το Θεό. Δεν θέλει, αδερφοί αγαπητοί, τίποτα μεγάλο. Την καρδιά σου θέλει ο Θεός. Να τον αγαπήσεις. Τον αγαπήσεις μόνο τόσο απλά. Τι πιο πολύ να θέλει η γυναίκα σου από σένα από το να την αγαπήσεις. Ο άντρας σου από σένα από το να αγαπήσεις. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, σε ένα σπίτι να μπαίνεις και να μην σ' αγαπάει η γυναίκα σου, να μην σ' αγαπάνε τα παιδιά σου, να μην σ' αγαπάει κανείς. Πόσο δυστυχισμένος θα είσαι. Αλλά τι και πόσο όμορφα θα αισθάνεσαι να μπαίνεις στο σπίτι σου και να σ' αγαπάνε όλοι. Και η αγάπη δεν αγοράζεται, αδερφοί. Δεν αγοράζεται. Δεν μπορείς να πεις εγώ θα σου δώσω τόσα λεφτά και να μ' αγαπάς. Δεν αγοράζεται. Η αγάπη κερδίζεται με την προσφορά σου, δηλαδή πρώτα με τη δική σου την αγάπη. Εσύ πρώτα θα αγαπήσεις για να κάνεις τους άλλους να σε αγαπήσουν. Ο Χριστός πρώτος μας αγάπησε και αγωνίζεται να μας κάνει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις να φύγουμε μακριά του. Οι προϋποθέσεις που δημιουργεί ο Θεός στη ζωή μας είναι εύκολα να πηγαίνουμε κοντά Του, εύκολα να αυξάνεται η αγάπη μας γι' Αυτόν, εύκολα να θέλουμε στη ζωή μας μόνο το πρόσωπό Του. Και τι ωραία που μας προσκαλεί ο Θεός. Εξητείτε το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Δύο πράγματα να ζητάς, δύο πράγματα. Να βλέπεις το πρόσωπό Του και να γνωρίζεις τη δύναμη της Αναστάσεώς Του. Είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο όμως με μία προϋπόθεση. Όταν τον αγαπάς. Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, όλο θέλεις να το βλέπεις. Όταν θαυμάζεις ένα πρόσωπο, θέλεις όλο να βλέπεις τη δύναμή του, τη δόξα του. Αν τύχει και είναι ζωγράφος ο γιος σου, πας και βλέπεις και απολαμβάνεις τα έργα του. Ο γιος μου το ζωγράφισε και το απολαμβάνεις. Αλληλούια. Ποια είναι η προσφορά του Χριστού? Η δύναμή του, αλλά η δύναμη της αγάπης του. Το αποτέλεσμα, εξητώντας ο Δανιήλ το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη του Κυρίου, βρέθηκε μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες να βλέπει τον Ναβουχοδονόσορο να τον προσκυνάει και να ξέρει ότι αυτό είναι έργο Θεού, ότι ο Κύριος το έκαμε. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, ευγνωμοσύνη και δοξολογία που θα έβγαινε εκείνη τη στιγμή από την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Πόσο πολύ θα τον αγάπαγε τον Κύριο εκείνη τη στιγμή. Είδατε τι όμορφη που είναι η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην αγάπη του Θεού, ανταποκρίνεται με επίγνωση ότι ο Θεός με αγαπάει, εγώ θέλω να τον λατρεύω συνέχεια. Αλληλούια.
όχι από φόβο, μη μου ρίξει καμία στο κεφάλι. Όχι από αγωνία, μη με αφήσει, με εγκαταλείψει. Ξέρω ότι δεν θα μου ρίξει καμία στο κεφάλι, θα μου ρίξει ένα κεραυνό να με κάψει. Ούτε εμένα, αλλά ούτε και τους εχθρούς του. Ξέρω ότι ποτέ δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει στους εχθρούς μου. Στο διάβολο και το σατανά. Πάντοτε θα με υπερασπίζεται. Και όταν είμαι καλό παιδί και όταν δεν είμαι καλό παιδί. Γιατί είμαι παιδί του. Με επίγνωση ότι αυτός είναι πιστός και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται και το όνομά του είναι αγάπη και δεν θα λείψει ποτέ η αγάπη του σε μένα, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Το όνομά του είναι αγάπη, ποτέ δεν θα λείψει η αγάπη του. Με αυτή την επίγνωση τρέχω προς αυτόν, θέλω να τον βλέπω, θέλω να τον αγγίζω, θέλω να δοξάζω και να δοξάζεται η δύναμή του στη ζωή μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που θέλει ο Θεός. Με αυτά τα ωραία, απλά, εύκολα, ανθρώπινα, γήινα χαρακτηριστικά. Αλληλούια. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, πώς θα σε βλέπει ο Θεός όταν είσαι γονατιστός και του λες αγαπάω. Αλλά το λες και αυτός ξέρει την καρδιά σου. Θα τον κοροϊδέψω εγώ, τη γυναίκα μου μπορώ να την κοροϊδέψω. Και η γυναίκα μου μπορεί να με κοροϊδέψει εμένα. Να μου λέει σ' αγαπάω και αν με χωνεύει. Αλλά όμως αδερφοί αγαπητοί, τον Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Ξέρει αν τον αγαπάς. Αλλά έχει σημασία αδερφοί να ξέρουμε και εμείς ότι τον αγαπάμε. Γιατί χρειάζεται απόδειξης. Δεν είναι ένα συνέστημα η αγάπη μας προς το Θεό μόνο, είναι και τέτοιο. Αλλά ο έχων τα σεντολάζουν και φυλάτων αυτάς. Εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο Δανιήλ λοιπόν αποδεδειγμένα αγαπάει το Θεό. Γιατί γνωρίζει τις εντολές του Θεού και τις φυλάει και με κίνδυνο ακόμη να ταλαιπωρηθεί. Και έτσι θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή του Δανιήλ δοκιμασίες, κινδύνους. Ξέρετε τι θα πει κίνδυνος. Να λες τώρα τι θα γίνει. Πω, έφτασα στο τέλος. Τελείωσα. Θα επιτρέψει δοκιμασίες, κινδύνους. Πρώτον, για να φανερωθεί αν ο Δανιήλ είναι δόκιμος όχι μόνο στην ευημερία αλλά και στη δοκιμασία, αν πραγματικά αγαπάει το Θεό, αν τον εμπιστεύεται, αν τον πιστεύει, και δεύτερον για να βρει την ευκαιρία ο Θεός να δοξάσει το όνομά του, να δοξάσει το όνομά του μέσα από το συνεργάτη του. Αλληλούια. Για σκέψου αδερφέ. Να σκεφτούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, αν ξέραμε, αλλά με επίγνωση, με αλήθεια, ότι ο Θεός θέλει να δοξάσει το όνομά Του μέσα από σένα, που είναι αλήθεια. Ποια θα ήταν η ζωή μας, πώς θα ήταν η συμπεριφορά μας. Δεν θα ήταν τελείως διαφορετική από τι είναι. Αυτό προσπαθεί τώρα ο Θεός να μας πείσει. Ελπίζω και πιστεύω και σήμερα ακόμη, ότι θέλει μέσα από σένα να δοξάσει το όνομά Του και να εκτελεστεί και το έργο Του. Αλλά ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Ψάχνει να βρει δύο ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά και έναν, έστω έναν, ναι, που να ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για τη δόξα του Θεού. Και βέβαια, δεν ξέρω πόσοι από εμάς αυτή τη στιγμή, αν σταθούμε μπροστά στο Θεό και σκεφτούμε τι ενδιαφερόμαστε πρώτα απ' όλα. Και όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, για να καταλάβουμε αδελφοί αγαπητοί κάτι αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, αρκεί να θυμηθούμε η τελευταία και η προτελευταία προσευχή που κάναμε, τι αιτήματα είχε. Από εκεί θα καταλάβουμε τι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ. Και θα δούμε βέβαια
ότι προσευχόμαστε για το σπίτι μας, προσευχόμαστε για τη δουλειά μας, συνηθισμένες προσευχές. Αλλά πόσες φορές έχουμε προσευχηθεί με τον ίδιο ζήλο να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας. Είδατε, αδελφοί, πόσο ελλιπείς είμαστε. Δεν πειράζει όμως, ο Χριστός μας αγαπάει. Και μας αγαπάει πολύ, γιατί και σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία. Και σήμερα δίνουμε ευκαιρία στο Θεό να μας διδάξει και δίνουμε και ευκαιρία στον εαυτό μας να διδαχτούμε. Δεν θέλουμε, αδελφοί, να μας διδάσκει ο Θεός. Δεν θέλουμε να είμαστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλουμε ο Θεός πραγματικά να πάρει την πρωτοβουλία εντελώς στη ζωή μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω και δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς, τώρα τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το έργο του Λόγου του Θεού, να παίρνει την προσοχή της καρδιάς μας από όλα αυτά που είχε όταν μπήκε μέσα και να την στρέψει εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στη δύναμη της Αναστάσεως, και να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με για τις αδυναμίες μου, για τα λάθη μου, για τα τόσα πράγματα που έκανα σήμερα και δεν σ' αρέσανε πολύ. Δεν λέω για αμαρτίες, και για τέτοιες ακόμη. Αλλά δεν αναφέρουμε στις αμαρτίες μας, γιατί τις αμαρτίες μας πληγώνουν. Πηγαίνουμε στο Θεό, ζητάμε συγχώρεση και πανάγαθος αυτός μας συγχωρεί. Αλλά και για όλα τα άλλα, για τα οποία δεν ήταν αμαρτίες. Όμως δεν ήταν αυτά που ευαρεστούσαν τον Θεό. Δεν ήταν αυτά που μπορούσε να διακρίνει ο Θεός ότι επιθυμούμε τη δόξα Του. Αλληλούια. Να λοιπόν που τώρα ήρθε η ώρα ο Θεός να δοξαστεί μέσα από τον Δανιήλ. Και να δοξαστεί και μέσα από τον Ναβουχοδονόσορα. Και να γραφτεί μια ωραία σελίδα στην Αγία Γραφή. Τι ωραία. Γράφει αυτή τη στιγμή που διαβάζουμε ο Θεός το Λόγο Του. Μέσα από αυτό το παιδάκι που λέγεται Δανιήλ. Μέσα από τον πλανητάρχη που λέγεται Ναβουχοδονόσορ. Μια καινούρια σελίδα πρόκειται να γραφτεί. Ένδοξη όμως. Γιατί βρήκε τον άνθρωπο. Βρήκε τους ανθρώπους, θα έλεγα. Βρήκε δύο ανθρώπους τελείως ανώμοιους που θα τους φέρει πάρα πολύ κοντά, και μέσα από αυτή τη σχέση και το όνομά του θα δοξαστεί και το έργο του θα προχωρήσει. Εκεί που θαυμάζω το έργο του Θεού είναι όταν ο Θεός έφερε σε επαφή τον Εκατόνταρχο και τον Πέτρο. Το θυμάστε? Μέσα σε μία στιγμή όπου το έργο του Θεού αύξανε, αλλά υπήρχε ένα πολύ 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 μεγάλο εμπόδιο, η άποψη του Πέτρου αλλά και όλης της Εκκλησίας, ότι το Ευαγγέλιο ήταν μόνο για τους Ισραηλίτες. Δεν μπορούσε να στείλει έναν άγγελο ο Κύριος στον Πέτρο και να του πει: δεν έχεις δίκιο, είναι για όλα τα έθνη. Αλλά βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του. Μας έχει υποσχεθεί ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου από ανθρώπους. Η αλήθεια θα αποκαλύπτεται δια Πνεύματος Αγίου από ανθρώπους. Είναι απίστευτη η σοφία του Θεού. Απίστευτη. Δεν θα γραφτεί σήμερα τώρα μία σελίδα μόνο για τη δόξα του Θεού, αλλά θα γραφτεί και μία σελίδα μέσα στην οποία θα αναφερθεί καθαρά, ξάστερα και όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Απίστευτο. Όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους τώρα τη διαβάζουμε, τη βλέπουμε, έχει γίνει και φτάνουμε και στο τέλος κιόλας. Τι Θεός είναι αυτός που λατρεύουμε? Τι Θεός είναι αυτός? Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Και με τι? Με το τίποτα. Ξέρετε τι μου θυμίζει, αδερφοί, σήμερα που το διάβαζα? Η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού. Ίσως μου το δείξει και ο Θεός. Έτσι πιστεύω. Τι μπορείς να κάνεις με ένα κομμάτι κάρβουνο, άνθρωπε? Λέω να μου τζουρώσω.
εγώ μπορώ να κάνω διαμάντι. Αλληλούια. Από ένα κομμάτι κάρβουνο που είναι τι, ένα ποκαίδι. Ποκαίδι, είναι άχρηστο. Ήταν ξύλο, μπορεί να ήταν και ελιά, μπορεί να ήταν και καρυδιά, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν. Ένα ποκαίδι. Τι μπορείς να κάνεις από αυτό? Μόνο να μου τζουρώσω. Εγώ μπορώ να κάνω ένα διαμάντι. Αλληλούια. Τι μπορείς να κάνεις εσύ με τον εαυτό σου, άνθρωπε? Τίποτα. Μόνο να μου τζουρώσω. Εγώ μπορώ να κάνω το έργο μου. Αλληλούια, αδελφή. Μπορεί να κάνει το έργο του ο Χριστός. Καλά με μένα? Βέβαια, με σένα. Με σένα που ήρθες σήμερα στην εκκλησία, με σένα που ακούς το Λόγο του Θεού, με σένα που αγαπάς τον Χριστό, με σένα που επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, με σένα που ενδιαφέρεσαι, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό, που ενδιαφέρεσαι για τον αγιασμό σου και την καθαρότητά σου. Με σένα που δεν σε ενδιαφέρει ο αγιασμός και η καθαρότητα, η υπακοή στο Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να κάνει ο Θεός τίποτα. Ξέρεις τι είσαι? Είσαι ένα κλίμα που κόπηκε, ξέρω, πετάχτηκε έξω από τον αμπελώνα και για το μόνο που κάνει είναι η φωτιά. Και το κλίμα, ξέρετε, δεν κάνει ούτε κάρβουνο. Έτσι είναι ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τον αγιασμό του. Μόνο για τη φωτιά κάνει. Και μάλιστα για το πύρτο εξώτερον. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μετανοήσουμε, αδελφοί, και να μετανοούμε. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ήγγηκε εν γάρη η Βασιλεία των Ουρανών. Να μετανοούμε, αδελφοί. Εις πολλά πτεωμένα άπαντες, δεν υπάρχει ανάμεσά μας κανένας αναμάρτητος. Αλλά δεν ήρθε ο Χριστός για τους αναμάρτητους, ήρθε για τους αμαρτωλούς που μετανοούνε. Και τι σημαίνει μετάνοια? Επιστρέφω στο Θεό. Κλαίω για την αμαρτία μου, για τα κατάντια μου, για τα χάλια μου, πώς έπεσα. Και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς από μένα, που με ένα άθλιο κάρβουνο, μπορείς να κάνεις ένα διαμάντι. Όταν μετανοώ, πού μετανοώ? Αμήν, αδερφοί. Μετανοούμε, να μετανοούμε εύκολα, αδερφοί. Μετάνοια θέλει ταπείνωση προς το Θεό. Αλλά να μετανοούμε εύκολα. Ο Θεός λοιπόν έστρεψε το βλέμμα του με αγάπη, με προσοχή, κάτω στη γη, είδε τον Αβουγκοδονόσορα, είδε τον Δανιήλ και ξεκίνησε το έργο του. Και δείχνει ένα τρομακτικό ενύπνιο στον Αβουγκοδονόσορα, αλλά του το αφαίρει και από τη μνήμη. Ταράχθηκε τόσο πολύ από το ενύπνιο αυτό, που όταν ξύπνησε δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και τότε ο Ναβουκοδονόσορ φώναξε, σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, φώναξε τους μάγους, τους σοφούς, τους επαϊδούς και τους είπε κάτι που αν το σκεφτείς μόνο ο νόητος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί το έκαμε αυτό? Πόσο μεγάλη πρέπει να ήταν η ταραχή του. Έκρηξη έκανε στην καρδιά του Ναβουκοδονόσορ με αυτό το ενύπνιο. Και τους φωνάζει όλους και τους λέει, είδα ένα ενύπνιο, ταράχθηκε η καρδιά μου. Θα μου το πείτε γιατί το ξέχασα και θα μου το ερμηνεύσετε. Δεν είναι ανόητος ο Ναβουκοδονόσορ. Αλλά του βάλε φωτιά, μπουρλότο του βάλε ο Θεός στην καρδιά του. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν είναι χαζός. Δεν είναι κανένας καθυστερημένος ηλίθιος. Είναι πλανητάρχης, είναι στρατηγός μέγας. Και ο Θεός μάλιστα τον αποκαλεί και δούλο του. Αλλά έβαλε τέτοια φωτιά στην καρδιά του που πρέπει οπωσδήποτε να το θυμηθώ, να μου το πούνε και να μου το εξηγήσουν. Και έβγαλε και μία διαταγή. Εάν δεν μου το πείτε, όλοι θα σκοτωθείτε, όλους θα σας σκοτώσω. Και έχει την εξουσία και τη δύναμη. Αν μου το πείτε, όλους θα σας υψώσω και θα σας δοξάσω. Βέβαια οι καημένοι άνθρωποι είπαν, τι είναι αυτά που λες, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ζητάει από τους συμβούλους του τέτοια πράγματα.
Και είπαν όμως κάτι που μου αρέσει. Μόνο, και αυτό αδελφοί αγαπητοί να το προσέξουμε, μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά. Και μείναν εκεί. Ο Θεός μόνο τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν προχωρήσανε παραπάνω. Ο Ναβουχοδονόσορ άρχισε να σκοτώνει. Και έφτασε και στο Δανιήλ και στο Σεδράχ και στο Μισάχ και τον Αβδενεγό. Λέει, τι συμβαίνει, λέει ο Δανιήλ, στον αρχισωματοφύλακα τον Αριόχ. Λέει, η απόφαση του βασιλιά είναι να σας σκοτώσω όλους, εφόσον δεν του φανερώσετε το ενύπνιο και την ερμηνεία του ενύπνιο. Και ο Δανιήλ είπε, μόνο ο Θεός το ξέρει, αλλά συνέχισε και θα πάω να τον ρωτήσω. Α, τι ωραίο. Μόνο ο Θεός το ξέρει και εγώ θα πάω να τον ρωτήσω. Αλληλούια. Τι θα πας να, πού θα τον βρεις το Θεό? Τον βρω. Πού θα τον βρεις? Εκεί στη γωνιά της προσευχής θα τον ζητήσω και θα έρθει. Μα τι είναι αυτά που λες, πιο χαζός ποιος είναι τώρα? Πιο ανόητος, ο Ναβουχοδονόσορ ή ο Δανιήλ? Ο Ναβουχοδονόσορ που ζητάει να του πούνε το ενύπνιο και την ερμηνεία, ή ο Δανιήλ που λέει εγώ θα πάω στο Θεό να μου το φανερώσει? Ποιο είναι πιο ανόητο? Αλληλούια. Για τους ανθρώπους τώρα είναι χειρότερο από το άλλο. Όμως για το Θεό το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Είδατε ποιους διάλεξε? Αυτόν που δεν διστάζει να ζητήσει το αδύνατον και αυτόν που δέχεται ότι το αδύνατον μπορεί να το κάνει δυνατό ο Θεός. Τώρα εσύ τι είσαι, Ναβουχοδονόσορ ή Δανιήλ? Μακάρι να είμαστε και το ένα και το άλλο, αδελφοί. Να ζητάμε το αδύνατο. Δηλαδή, όταν προσευχόμεθα να ζητάμε πράγματα που μόνο ο Θεός κάνει, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα το κάνει. Και Ναβουχοδονόσορ και Δανιήλ. Γιατί ξέρουμε ότι τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι όταν βλέπουν έναν έτοιμο θάνατο, μόνο ο Θεός τώρα, και φεύγουν. Εμείς θα λέμε μόνο ο Θεός και θα πηγαίνουμε σε αυτόν, αδερφοί. Μόνο ο Θεός. Φεύγει ο Δανιήλ, πηγαίνει στο βασιλιά και του λέει, βασιλιά μου, γιατί τόση βία? Άσε με λίγο να πάω να προσευχηθώ. Άμεσε με λίγο να δω, μη βιάζεσαι πάρα πολύ να σκοτώσεις. Εγώ θα πάω στο Θεό μου και θα προσευχηθώ. Και πράγματι έγινε ένα διάλειμμα των φόνων. Και ο Δανιήλ πηγαίνει στους αδελφούς του. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ωραίο να προσευχόμαστε όλοι μαζί. Δεν είπε ο Δανιήλ θα πάω μόνος μου. Αλλά είπε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Θα πάω στο Σεδράχ και στο Μισάχ και στον Αβδενεγό να τους πω το πρόβλημα. Γιατί θέλει και τους τρεις και τους τέσσερις να μας σκοτώσει ο βασιλιάς. Και τέσσερις κινδυνεύουμε. Τώρα κοιτάξτε, αδερφοί, τι ωραία είναι η συμπεριφορά του Δανιήλ και των συντρόφων του, των αδελφών του. Δεν προσπαθούν να γλιτώσουν φεύγοντας. Θα φύγω από το σπίτι γιατί ο άντρας μου είναι πολύ κακός. Δεν λένε έτσι. Τι λένε? Θα πάω στον Κύριο να το αναλάβει. Τι ωραίο που είναι αυτό. Θα φύγω να κρυφτώ. Είναι η απιστία. Τι ωραίο να πεις, θα πάω στον Κύριο. Αυτός μπορεί να με βοηθήσει, μπορεί, αδερφοί? Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Αγαπημένα μου αδέλφια, σε κάθε δυσκολία, όταν ο άνθρωπος στρέψει το βλέμμα του στο Θεό, από πίσω θα βρει κρυμμένη μια μεγάλη ευλογία. Σε κάθε δυσκολία. Σε κάθε δυσκολία. Η Γραφή λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα δύναμε δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα δύναμε δια του Ιησού Χριστού, του ενδυναμούντος με. Και ακόμη η αδερφή λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στην καρδιά μας, όχι στο στόμα μας.
τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, εις τους πιστεύοντας, εις τους αγαπώντας, εις τους προσκυνούντας το όνομα του Κύριου. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν. Εδώ να δείτε συνέργεια με αυτή τη δοκιμασία του Δανιήλ, του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ. Εδώ να δείτε συνέργεια. Πάει, πιστεύω οπωσδήποτε θα νηστέψανε, θα συμπροσευχηθήκανε. Δεν τους βλέπω να φοβόνται, τους βλέπω να αγωνίζονται. Όχι να γλιτώσουνε, να βρουνε χάρη από το Θεό. Ωραίος ο αγώνας αυτός. Όχι να σωθώ, να με σώσει ο Κύριος. Ξέρετε πόση μεγάλη διαφορά έχει να σωθείς μόνος σου από το να σε σώσει ο Χριστός. Να ελευθερωθείς μόνος σου, δεν κάνουμε επανάσταση. Δεν θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια. Ο χριστιανός δεν είναι λύκος, ούτε αγριόσκυλο. Είναι πρόβατο ο χριστιανός. Και τι κάνει το πρόβατο? Τρέχει στον ποιμένα του. Στον τζοπάνι του τρέχει. Θα αντισταθώ. Τι θα πει θα αντισταθείς? Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Δεν αντιστάθηκε καθόλου. Δεν πονηρεύτηκε. Μπιτ. Τι έκανε? Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Κύριε, κάνε μας έτσι. Πόσο μακριά είμαστε από αυτή την εικόνα, αδελφοί. Από την εικόνα του Θεού, του αοράτου που είναι ο Χριστός. Αλλά και πόσο κοντά θέλει ο Χριστός να μας φέρει. Πόσο σημαντικό είναι το κήρυγμα και η Εκκλησία. Πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα το Άγιο και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιος μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως διατρίβων δικαιοσύνης? Οι άνθρωποι πατάνε, λέει, επιπτωμάτων για να πετύχουν. Εμάς μας οδηγεί ο Χριστός σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως, αλλά μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης. Αλληλούια. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Τώρα πρέπει, τι πρέπει να κάνει τώρα ο Δανιήλ για να υψωθεί μέσα στο βασίλειο? Να πάει να γίνει κολλητός του αυτοκράτορα, να καρφώσει 5-6, να κατηγορήσει 2-3, να πατήσει επιπτωμάτων, μπας και αποκτήσει την εύνοια του Ναβουχοδονόσορα. Αυτός είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος του κόσμου τούτου. Ο άλλος δρόμος, να περιμένει, δηλαδή τι θα κάνει ο Θεός. Να περιμένει την επέμβαση και την ευλογία του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγες ώρες, λίγες μέρες προσευχή, λίγα πάντως πράγματα, χρειάστηκε 5-6 χρόνια να προσεύχονται, οράματος της νυχτός, ο Θεός αποκάλυψε στο Δανιήλ και το ενύπνιο και την ερμηνεία. Αλλά και γιατί του το έδειξε. Του λέει, αυτό είναι το ενύπνιο, αυτή είναι η ερμηνεία, και ο λόγος που του το έδειξε είναι για να υπάρξει μέσα στην Αγία Γραφή το σχέδιό μου για την ανθρωπότητα όλη, όποιος το διαβάζει να ξέρει που βρίσκεται και που θα φτάσει. Αλληλούια. Και ο Δανιήλ πλημμύρισε από χαρά. Αλλά έστω και αν πλημμύρισε από χαρά, δεν έτρεξε να πάει στον Ναβουχοδονόσορα, αλλά γονάτισε να δοξάσει το Θεό. Και όχι μόνος του, πρώτα γονάτισε για να τον παρακαλέσει και τώρα γονατίζει για να τον δοξάσει. «Ω Θεέ μου», λέει, «ευλογημένε εις τους αιώνας, διότι και η σοφία και η δύναμη δική σου είναι». Και μ' αρέσει αυτό που λέει ο Δανιήλ, αδελφοί. Δική σου είναι η σοφία και η δύναμη. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους λέει, ο Χριστός είναι για μας δύναμης Θεού και Θεού σοφία. Αλληλούια. Η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού για σένα είναι το όνομα του Χριστού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι που μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Αυτός είναι που καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς. Αυτός είναι που δίνει σοφία εις τους σοφούς και γνώση εις τους συνετούς. Αυτός είναι που αποκαλύπτει τα βαθαία και τα κεκριμένα. Αυτός που είναι που γνωρίζει όσα βρίσκονται στο σκοτάδι. Και αυτός είναι που κατοικεί το φως μαζί του, γιατί ο Θεός είναι φως. Σε Θεέ τον Πατέρων μου και ευχαριστώ και σε δοξολογώ, γιατί εσύ μου έδωσε σοφία και δύναμη και έκαμες γνωστό εις εμέ ό,τι προσευχηθήκαμε από σένα, ώστε να κάμεις γνωστή εις εμάς την υπόθεση του Βασιλέως. Αλληλούια. Αγαπημένα μου αδέρφια, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πότε, σε ποιον και γιατί πηγαίνεις. Πότε, πάντοτε. Σε ποιον, μόνο στο Χριστό. Το γιατί, γιατί σε Αυτόν ανήκουν τα πάντα. Αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι το Α και το Ω, είναι ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος, είναι ο Θεός, ο Κυρίαρχος πάνω σε όλα. Ξέρετε αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και για να μην πούμε τους έξω ή τους μακράν, να πούμε και εμάς τους πλησίων. Πολλές φορές συμβαίνουν καταστάσεις και ψάχνουμε να δούμε σε ποιον άνθρωπο θα πάμε για να βρούμε βοήθεια. Είναι η ανθρώπινη, είναι η καρδιά μας η ανθρώπινη σκέψη. Όμως ο Δανίλ είπε, υπάρχει Θεός που αποκαλύπτει και θα πάω να μου αποκαλύψει. Υπάρχει Θεός που σώζει και θα πάω να με σώσει. Υπάρχει Θεός που θεραπεύει και θα πάω να με θεραπεύσει. Υπάρχει Θεός που κάνει τα πάντα και θα πάω να ζητήσω από Αυτόν τα πάντα. Αμήν, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Όχι σαν το Δανίλ και σαν το Δανίλ, αλλά σαν το Χριστό. Κάνε μας έτσι. Και πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι όσο προχωρούμε προς το τέλος της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, την άλλη Δευτέρα θα τη δούμε, όσο προχωρούμε προς το τέλος της ιστορίας, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα εργάζεται στη ζωή μας. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν έχουν ξανασυμβεί, είτε στον κόσμο, είτε στην Εκκλησία, είτε στη ζωή μας. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου όπως ακούγεται σήμερα, μόνο στην αρχή, πριν 2.000 χρόνια ακουγότανε. Αλλά πώς γίνεται και ακούγεται και σήμερα? Είναι γιατί και τότε και τώρα το κήρυγμα γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Και αν πάρετε τους πρώτους αδελφούς που γράψανε, τους πρώτους πατέρες που λένε οι άνθρωποι, θα δείτε τα ίδια κηρύγματα. Αυτά. Και όσο πέρναγαν τα χρόνια, τόσο έβαζαν και τα ανθρώπινα και τις παραδόσεις τους, μέχρι που κατέληξαν σε θρησκείες και έχασαν τον Χριστό. Γιατί κατέληψαν το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ήταν έτσι το θέλημα του Θεού στο τέλος, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα, όσο προχωράμε, και θυμάμαι μια φορά, αδερφοί, να σας το πω, στην αρχή της πίστης μου, που προσευχόμουν όταν είχα πρωτο... όχι τη πίστη μου, όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Ήμουν μόνος μου στο Αίγιο και προσευχόμουν και ήρθε ο Κύριος και μου είπε, θα έρθει καιρός που εγώ ο Χριστός θα κηρύττω το Ευαγγέλιο μου στη χώρα αυτή προσωπικώς εν σωματική μορφή. Και φοβήθηκα εγώ, λέω, τι μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, εν σωματική μορφή? Πώς θα γίνει αυτό, ο Χριστός να κηρύττει εν σωματική μορφή? Μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά δεν το είπα σε κανένα, γιατί φοβόμουν να μην περάσουμε για τρελό. Λέω, πάει, θα λένε αυτή τρελάθηκε ο Γιώργος. Όμως προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, αν εσύ μου το είπες, αν έγινε έτσι, γιατί ήμουν αβέβαιος. Ξύχησέ μου το αν το καταλάβω. Πιστεύω ότι ο Κύριος γέλαγε με την αγωνία μου. Γιατί αφού πέρασαν αρκετές μέρες, ίσως και μήνες, και εγώ συνέχιζα να ζητάω την ερμηνεία του πράγματος, ήρθε ο Θεός και μου είπε, εγώ εκλέγω και προετοιμάζω
δούλους εντός τους οποίους θα κατοικήσει το πλήρωμα της θεότητος και δεν θα κηρύττουν αυτοί, αλλά εγώ ο ίδιος προσωπικά. Και χάρηκα, γιατί λέω έτσι γίνεται. Αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν γίνεται, έτσι γίνεται. Και αδελφοί, έτσι θα κάνει ο Θεός όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Θα βρει ανθρώπους που θα αγαπήσουν τον Χριστό και να το πούμε πιο καλά, που θα τους κάνει να τον αγαπήσουν και τότε θα δούμε ωραίες μέρες. Μέρες δόξης του Θεού. Αμήν. Αμήν. Κύριος να ευλογεί.